Θερμοίδι είναι το καλοκαίρι. Ε, υπάρχει όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, υπάρχει μεγάλη ε, επιθετικότητα εκ της άρχουσας τάξης της Τουρκίας και του κυρίου Ερντογάν. Το ζήτημα είναι ότι οι επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης με το να εμπλέκεται όλο και περισσότερο στον πόλεμο ε, στην Ουκρανία στην αντιπαράθεση αυτή που υπάρχει ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένε Πολιτείε και στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, γιατί ο πόλεμος δεν είναι ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία μόνο, είναι ανάμεσα σε δύο μεγάλα στρατόπεδα διεθνών καπιταλιστών, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτείων από τη μια και του ΝΑΤΟ και των συμμαχιών τους αντίστοιχα, και βεβαίω την πληρώνει και ο Ουκρανικό λαό και άλλοι λαοί. Θα την πληρώσει και ο ελληνικό λαό, εάν συνεχίσουμε στην ίδια ρότα. Στην ουσία, τα όπλα που συνεχώς στέλνονται, που είναι ε, μεγάλη αξία όπλα, οδηγούν και ε, σε μείωση της δυνατότητας άμυνας της χώρας μας. Αυτά τα θέσαμε στη Βουλή. Ο κύριος Υπουργός χτες δεν απάντησε. Ήταν απαράδεκτος. Μάλιστα, ε, ενέπλεξε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας τον ενεργεία αξιωματικών, ανώτερων αξιωματικών, δηλαδή ότι κάνουν διαρροές. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτά που είπαν στις επιτροπές οι βουλευτές όλων των κομμάτων και οι βουλευτές του ΚΚΕ στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας είναι δημοσιευμένα και από την πρεσβεία την Ουκρανική στην Ελλάδα, όπως έχουμε δημόσια πει, είναι σε διεθνείς οργανισμούς. Τα έχει το ΝΑΤΟ, στα οποία... Εκεί συμμετέχει και η Ελλάδα και οι Τούρκοι ε, αντίστοιχα, και Έλληνες και Τούρκοι αξιωματικοί και είναι πασίγνωστα ανατινικουμένοι. Πρόκειται για υπεκφυγή του Υπουργού, δεν ήθελε να δώσει αυτά τα στοιχεία και αποδεικνύονται ότι αυτά που έδωσε ο Ριζοσπάστης, για παράδειγμα, άλλε εφημερίδες και που κατήγηλαν οι βουλευτέ, είναι απολύτως ορθά. Και βεβαίω σε αυτό το ζήτημα θα το πληρώσουμε. Το ΝΑΤΟ δεν είναι προστασία και ασφάλεια έτσι όπως προβάλλεται από τους κυβερνητικούς ή από άλλα κόμματα. Αντίθετα δημιουργεί προβλήματα διότι να ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν στο επίκεντρό τους πώς θα τραβήξουν την Τουρκία και τον Ερντογάν ώστε να εξασφαλίσουν την νοτιοανατολική συνοχή του ΝΑΤΟ, της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και όχι βεβαίω να τον στείλουν στην αγκαλιά της Ρωσίας. Και αυτό πριτανεύει στις όποιες αποφάσεις τους. Άρα πάλι ρηγμένα θα είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, τα δικαιώματα που έχει ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ.